Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, όπου παρακολουθήσαμε προπόνηση των νέων παλεμάχων Άρη Σύρου και εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το σαββατιάτικο φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ που διοργανώνεται από τους νέους παλεμάχους Σύρου. Κοντά μου έχω τον Παναγιώτη Ιωσηφίδη και τον Γιώργο Δαέλη. Παναγιώτη, θέλω να μας πεις για αυτή τη διοργάνωση. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Σαν ομάδα των νέων παλεμάχων Άρη Σύρου διοργανώσαμε άλλο ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Βασικά αυτός είναι ο σκοπός μας, να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτή τη φορά έτυχε να είναι αυτό το παιδάκι ο Ανδρέας ο Λότσαρης από την Άνδρο. Βασικά το είδαμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το ίντερνετ, το είχε γράψει κάποια στιγμή και η κοινή γνώμη. Και σε συνεννόηση που ήρθαμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με την οικογένεια του μικρού, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα για να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε το παιδί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Ωραία. Η τιμή εισιτηρίου, οπότε ξέρουμε, είναι 3 ευρώ, έτσι. Και το κόσμο. Ναι. Εντάξει, είχαμε κάνει άλλο ένα φιλανθρωπικό και είπαμε σε αυτό το φιλανθρωπικό, επειδή ο κόσμος περνάει, βασικά όλοι μας περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές, να βάλουμε μια απλή τιμή. Εντάξει, πιστεύω πως στα 3 ευρώ δεν είναι κάτι σημαντικό, δηλαδή δεν πας για καφέ, έρχεσαι σε έναν αγώνα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε, ναι, να βοηθήσουμε αυτό το παιδί που τα έχει τόσο ανάγκη. Γιώργο, θα θέλεις να δώσεις κάποιο μήνυμα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο να μπορέσει να στηρίξει αυτή την ενέργεια που κάνουμε. Όσος περισσότερος κόσμος μπορεί να έρθει να μας δει για να βοηθήσει τον μικρό Ανδρέα. Από μεριά μας θα δώσουμε και εμείς τον καλύτερό μας σε αυτό και με τη δικιά σας βοήθεια να προσφέρουμε όσο μπορούμε ένα ευχάριστο θέαμα για τον κόσμο. Και ελπίζω να το ευχαριστηθεί και ο θεατής που θα έρθει να μας δει. Θυμίζουμε ότι το σαββατιάτικο παιχνίδι είναι στις 7 η ώρα τελικά. Ναι. Έτσι, λόγω του Φοίνικα Σύρου με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.